Μεγάλα προβλήματα στο φυσικό περιβάλλον, στα μικρά οροπέδια, στον Ψιλορίτη, προκάλεσαν ασυνείδητοι οδηγοί, οι οποίοι παρά τις σχετικές απαγορεύσεις, εισήλθαν τα 4x4 οχήματά τους, προκειμένου να σπινιάρουν και να κάνουν κύκλους στα χιόνια, προκαλώντας προβλήματα στη βλάστηση. Υπήρξαν σε αυτές τις όμορφες εικόνες που οι ίδιοι ανέρτησαν οι επισκέπτες με τα χιόνια να παίζουν τα παιδιά, να δημιουργούν δραστηριότητες, μια μαγευτική εικόνα. Υπήρξαν και οι παραφωνίες, οι οποίες επανειλημμένα έχουμε πει ότι απαγορεύονται να συμβαίνουν στα μικρά και μεγάλα οροπέδια του Ψιλορίτη. Άτομα τα οποία θέλουν να επιδείξουν τις ικανότητες των αυτοκινήτων τους, μπαίνουν στα μικρά οροπέδια και τα καταστρέφουν. Παρατηρείται ένα άσχημο φαινόμενο, το οποίο μπορεί να είναι και πάρα πολύ επικίνδυνο για τα μικρά οροπέδια του βουνού. Και αυτό το φαινόμενο έχει να κάνει με την οδήγηση εκτός δρόμου, κυρίως από αυτοκίνητα 4x4, τα οποία μπαίνουν μέσα στα οροπέδια που είναι καλυμμένα με λίγο χιόνι ή δεν έχουν και καθόλου χιόνι όταν θα λιώσει και είναι καλυμμένα από λάσπη και αρχίζουν και οδηγούν εκτός δρόμου, είτε κάνοντας κύκλους είτε σπινιάροντας, και αυτό δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα στην περιοχή. Το φαινόμενο αυτό καταδικάζει ο Δήμαρχος Ανογείων, ο οποίος σχολίασε και το βίντεο που ανάρτησε στα κοινωνικά δίκτυα ασυνείδητος οδηγός στα μικρά οροπέδια, με το οπτικό υλικό να βρίσκεται στο μικροσκόπιο της αστυνομίας, η οποία αναμένεται να κινήσει τις προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες. Αποτελεί προσβολή για την ευρύδα, τη βλάστηση των μικρών αυτών οροπεδίων, που είναι πολύ ζωτική σημασία για το Ψιλορίτη, αλλά δημιουργεί και τις συνθήκες διάβρωσης και δημιουργία δολινών στις περιοχές αυτές. Η νευρίδα είναι η πρασινάδα. Αυτή, η οποία για να αναγεννηθεί θέλει πάνω από 5 χρόνια. Σαφώς. Και το διάστημα αυτό μπορεί να δημιουργηθεί εκεί μία δολίνη και να μην μπορέσει να ανασταθεί ποτέ το υπέδαφος. Ο Ψιλορίτης είναι γεωπάρκο της UNESCO, προστατεύεται από την UNESCO. Εμείς είμαστε πολύ ευαίσθητοι γύρω από αυτά τα θέματα. Αν κάποιος συλληφθεί να οδηγά εκτός δρόμου, θα πρέπει να υποστεί τις κυρώσεις της τροχέας και ό,τι προβλέπονται. Γενικά τα μικρά οροπέδια είναι ευαίσθητα οικοσυστήματα. Είναι χώροι στους οποίους έχει συγκεντρωθεί μικρή ποσότητα εδάφους από τα γύρω βουνά, τα βραχώδη βουνά. Και αυτά λοιπόν τα οροπέδια φιλοξενούν πάρα πολλά ενδημικά είδη της χλωρίδας της περιοχής. Ορχιδές, κρόκους, σπάνια είδη όπως η χορστρίσαια που ζουν μόνο εκεί και πουθενά άλλου στον κόσμο. Όπως εξήγησε ο Χαράλαμπος Φασουλάς, τα οχήματα καταστρέφουν τη βλάστηση που έχει αναπτυχθεί στην επιφάνεια του εδάφους, δημιουργώντας συνθήκες διάβρωσης, όπως συνέβη και στο οροπέδιο της Νίδας. Αμέσως αρχίζουν και δημιουργούνται αυλάκια από όταν το χώμα είναι μαλακό και αρχίζει και σπινιάρει κανείς εκεί μέσα και κάνει διάφορες τέτοιες επιδείξεις. Και αυτό το αυλάκι έρχεται στη συνέχεια το νερό της βροχής και το σκάβει διαρκώς και αρχίζει να αποσπά το έδαφος. Το ίδιο πράγμα το έχουμε εντοπίσει και σε άλλες προστατευόμενες περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος. Αυτό απαγορεύεται. Μπορούν να δημιουργηθούν διάφορες πίστες σε κάποια άλλα σημεία. Εμείς δεν έχουμε δυστυχώς τέτοιο σημείο στην περιοχή μας.